Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε νόστιμη κρεμμυδόπιτα. Σε ένα σκεύος βάζουμε 550 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κάνουμε μία κιλότητα, ρίχνουμε λίγο αλάτι, δύο κουταλιές ξύδι, 4 κουταλιές ελαιόλαδο, ml νερό και ανακατεύουμε να γίνουν ζύμοι. Την δουλεύουμε σε λευρωμένη επιφάνεια μέχρι που να ξεκολλάει από τα χέρια. Την χωρίζουμε σε δύο μέρη και τα ανοίγουμε σε φύλλα. Τοποθετούμε ένα μπολ στο κέντρο. Κόβουμε σε 8 ακτίνες. Και αλείφουμε με βούτυρο που είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Διπλώνουμε τις ακτίνες και δίνουμε σχήμα από μπάλα. Τα τοποθετούμε σε ελαφρώς αλευρωμένα πιάτα. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για μία ώρα. Κόβουμε σε φέτες 5-6 μεγάλα νεροκρέμιδα. Τα τσιγαρίζουμε σε καυτό ελαιόλαδο. Μαζί με αλάτι. Λαδώνουμε το μεγάλο ταψί του φούρνου. Σε αλευρωμένη επιφάνεια ανοίγουμε τη ζύμη σε φύλλο. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Την τοποθετούμε στο ταψί. Στα κρεμμύδια προσθέτουμε 4 αυγά. Πιπέρι και ανακατεύουμε. Λαδώνουμε καλά το φύλλο. Απλώνουμε την γέμιση.
καλύπτουμε με το άλλο φύλλο. Λαδώνουμε καλά. Γυρνάμε τις άκρες. Κόβουμε σε κομμάτια. Ραντίζουμε με νερό και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου της αντιστάσης μέχρι να ροδίσει. Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Καλή επιτυχία!